Ναι. Μ' αρέσει, έχει ένα τέμπο, ναι. Πανοράματος συνέχεια με τον Γιώργο Πασαλάκη, προσκεκλημένο εδώ, στο κεντρικό στούντιο. Μου έλεγες προηγουμένως, μου περιέγραφες περίπου το πρόγραμμα που θα έχεις, έτσι. Είναι για τρεις μήνες, Είναι για τέσσερις μήνες, ναι, σε διάρκεια, μέσα στους έξι του χειμώνα. Ναι. Που θα είμαστε ένα μήνα έξω, περιοδία, και ένα μήνα στην Αθήνα για τα γυρίσματα που κάνουμε στη σειρά. Ναι. Εγώ στην Σπαντρεμένους και ο Τάσος στο Chris Cross. Ναι. Και έτσι πρέπει να είναι μέσα ένας μήνας για γυρίσματα και έξω ένας μήνας για περιοδία. Mm. Λοιπόν, πώς μανατζάρετε όλο αυτό, πώς ισορροπείτε όλο αυτό? Υπόψη είναι ότι το κάνουμε όλο αυτό μόνοι μας, ας πούμε. Δηλαδή, κάνουμε και την παραγωγή. Εσύ ο Τάσος Χακιάς. Ναι, κάνουμε τα πάντα και είναι μεγάλο και το ρίσκο και η κούραση κτλ. Πόσοι άλλοι είστε? Λοιπόν, είναι ο Τάσος Χακιάς, η Νένα η Μεντή, ναι, η Πινελόπη η Πιτσούλη, mm-hmm, η Βάσο η Γουλιελμάκη και η Γρηγορία η Λυρά. Mm-hmm. Τα σκηνικά τα έχει κάνει ο Γιώργος Βασιμακόπουλος, τα κοστούμια η Βίκη η Τζόρα, ναι, και τη μουσική επιμέλεια ο Σταύρος ο Νικολαίδης. Mm-hmm. Ξέχασα κανέναν? Όχι, τη σκηνοθεσία την κάνει ο Τάσος ο Χαλκιάς. Μάλιστα. Και αυτή η δουλειά είναι μια δουλειά που είχαμε κάνει παλιά, σου λέω, μια περιοδία ο Τάσος ο Χαλκιάς και εγώ, και κάνουμε ακριβώς το ίδιο. Εγώ στην Αλφα. Ναι. Λοιπόν, και ήθελα να πω βέβαια ένα ευχαριστώ πολύ μεγάλο, πραγματικά είναι πολύ σπουδαίο. Χορηγός είναι ο Αλφα, που η προσφορά του είναι τεράστια και η στήριξή του είναι πολύ μεγάλη και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στηρίζουμε γιατί κάνετε καλή δουλειά. Και ναι, και επειδή ακριβώς είναι μια περιοδία και είναι για όλη την Ελλάδα και δεν είναι μόνο για την Αθήνα, νομίζω ότι αποκτά μεγαλύτερη σημασία αυτή η χορηγία και είναι πολύ σημαντικό. Και Γιώργο, όταν γεννιούνταν τα παιδιά σου. Ναι, τα παιδιά μου, ένα γιο έχω. Ένα γιο. Ναι, ναι. Όταν γεννήθηκε ο γιος σου, μπήκες μέσα στη γέννα. Ναι, ήμουν μέσα. Ήσουν μέσα, έτσι. Ξέρεις ότι πολλοί παπάδες ακόμη και σήμερα δεν μπαίνουν. Ναι, το καταλαβαίνω. Ναι. Δεν είναι ότι καλύτερο, ξέρεις, είναι αρκετά σοκαριστικό, αρκετά. Mm-hmm. Δηλαδή, περνάς μια στιγμή δύσκολη. Εσύ δεν το είναι εύκολο. Εσύ ή η γυναίκα σου? Όχι, όχι, το ήθελα και εγώ πάρα πολύ. Mm-hmm. Ναι, ναι. Να δεις πώς είναι. Δεν σε σοκαρέ? Όχι, όχι, καθόλου. Βέβαια, είναι μια στιγμή δύσκολη, πώς να σου πω. Είναι μια στιγμή δύσκολη. Ξέρεις, πολλοί παπάδες δεν παίρνουν γιατί φοβούνται μήπως φύγουν, έτσι, μήπως λιποθυμήσουν. Ναι, όχι, τέτοιες ευαισθησίες δεν έχουν. Όχι, όχι, αλλά δεν έχω. Για άλλους λόγους δεν μπαίνω, αλλά τέλος πάντων μην τα πούμε τώρα. Ναι, αυτά, ναι, ναι. Να πιω τον καφέ μου έξω και μου το φέρουν έτοιμο, έτσι. Ναι, ναι. Θέλω να γίνω το δω όλο αυτό. Ναι, είναι δύσκολο πάντως. Να δούμε το βίντεο που έχουμε ετοιμάσει. Να το δούμε για τους παπάδες. Δεν ξέρω αν θα δούμε γέννα, να δούμε τι έχουν φτιάξει τα παιδιά. Επιτέλους, ο Hugh Grant είναι ένας ευτυχισμένος μπαμπάς. Είδε το μωρό του να έρχεται στον κόσμο. Αυτά δεν συμβαίνουν όμως μόνο στον κινηματογράφο. Τώρα πια οι μελλοντικοί μπαμπάδες δεν κάθονται έξω από το θάλαμο του κετού, καπνίζοντας ή τρώγοντας τα νύχια τους. Οι περισσότεροι προτιμούν να βρίσκονται στο πλευρό της γυναίκας τους. Για ποιους λόγους ο μπαμπάς πρέπει να είναι στην αίθουσα του κετού την ώρα που η σύζυγος γεννάει? Για πάρα πολλούς λόγους. Ο πιο σημαντικός είναι το ψυχολογικό δέσιμο του πατέρα με τη μητέρα και τον νεογέννητο. Νομίζω για έναν άντρα είναι ίσως η πιο σημαντική στιγμή της ζωής του. Να βλέπει, να βγαίνει από τον κόλπο της γυναίκας του, γιατί μιλάμε για φυσιολογικό το κετό, το παιδί του. Για πολλούς άντρες η πρώτη ματιά στο μωρό την ώρα που γεννιέται είναι κάτι μοναδικό. Ο Μανώλης όχι απλώς ήταν παρόν στη γέννα του τρίτου του παιδιού, αλλά έκοψε και τον ομφάλιο λόρο. Είναι μια εμπειρία που δεν μπορεί να περιγραφτεί. Πρέπει να το ζήσει κανείς για να μπορέσει να μεταφέρει τα συναισθήματα. Βέβαια, η τρίτη γέννα είχε το κάτι ξεχωριστό, γιατί έκοψα και το λόρο του παιδιού, κάτι που έδωσε και την αρχή της ζωής του. Πώς σε βοήθησε? Με βοήθησε πολύ. Και μόνο που τον έβλεπα, μου έφτανε. Okay, I'll get you something. Πρέπει όμως να κάνει ο σύζυγος εκείνες τις δύσκολες ώρες? Καταρχάς χρειάζεται μια προετοιμασία. Πρέπει να ξέρει ο σύζυγος που θα σταθεί. Χρειάζεται να έχει ενημερωθεί, να έχει κάνει τα κατάλληλα μαθήματα με τον γιατρό και τιμή, ώστε είναι σαφώς η πρώτη φορά που βρίσκεται σε μια αίθουσα των κεντών. Το πρώτο λοιπόν που να κάνει, να ξέρει που θα σταθεί. Το δεύτερο, να είναι δίπλα στη γυναίκα του, να της κρατάει το χέρι, να τη χαϊδεύει και να την ενθαρρύνει. Τον είδα που μου κράταγε το χέρι,
Με χάιδευε. Όταν βγήκε το παιδί, ήδη ήταν πολύ συγκινημένος. Καταχαρούμενος, γέλαγε. Μου λέγε, είδες τι ωραία που γεννήσαμε. Υπάρχουν όμως και άντρες που δεν θέλουν ούτε καν να το σκέφτονται. Δεν πήγα γιατί, ξέρω εγώ, το θεωρώ κάπως ότι η φύση πρέπει να το κάνει μόνη της αυτό. Εγώ δεν μπορούσα να βοηθήσω κάτι σε εκείνη τη στιγμή. Μπορεί να δημιούργησα πρόβλημα μόνο με το να είμαι κι εγώ εκεί εκείνη την ώρα. What do you mean, you're gonna inject that thing into my wife? Mm-hmm. Right into her spine. Oh, you're like a bowling ball. Good, thanks. Where are you going, eh? Μερικοί σύζυγοι δεν αντέχουν την ένταση της στιγμής και λιποθυμούν. Men can't handle the power. Hey, you guys! Nurse, get some smell out and get these men up off the floor. Από τις στατιστικές μου, ο ένας στους 10 σύζυγους λιποθυμάει. Λιποθυμάει ή έχει τάση λιποθυμίας. Αρχίζει να μην αισθάνεται καλά, να θέλει λίγο αέρα, να πιει λίγο νεράκι. Οι 5 στους 10 κλαίνε. Ταυτόχρονα με τη γυναίκα τους, ορισμένοι κοιτάνε απαθείς, σαν να μην μπορεί να πιστέψουν ότι αυτό είναι ένα γεγονός που συμβαίνει εκείνη τη στιγμή. Η γέννα είναι μια φυσική διαδικασία και ο πατέρας δεν είναι εκεί για να ξεγεννήσει τη γυναίκα του, αλλά για να τη συμπαρασταθεί ψυχολογικά. Αξίζει να σημειώσουμε ότι στα δημόσια μυευτήρια δεν επιτρέπεται η παρουσία του συζύγου στην αίθουσα του κετού. Στην αίθουσα του κετού. Απαγορεύεται πού? Στα πανεπιστήμια. Στα δημόσια νοσοκομεία. Στα δημόσια νοσοκομεία. Στα πανεπιστήμια, δεν και εγώ. Είναι πάντως λεπτό θέμα, ναι. Αυτό το να είσαι μέσα εκεί. Χρειάζεται να ελέγχεις απόλυτα το νευρικό σου σύστημα. Διότι. Χρειάζεται και προσπάθεια, έτσι. Ναι, χρειάζεται να μην τα ξέρεις όλα. Γιατί ένα στους δύο λέει λιποθυμά. Όχι, δεν λέω μόνο γι' αυτό. Χρειάζεται να μην τα ξέρεις όλα. Ναι. Γιατί είμαστε και ξερόλες εμείς. Ναι, ναι. Χρειάζεται τα νεύρα σου να είναι συγκρατημένα. Ναι. Λέω για το σύζυγο τώρα. Ναι, βέβαια. Διότι αν όλα πάνε καλά, τι πάει καλά. Ναι. Εάν συμβεί κάτι περίεργο, γιατί συμβαίνουν και περίεργα πράγματα εκεί μέσα, ναι. Και κρίνεις, ας πούμε, ότι ο γιατρός δεν το έκανε καλά ή κάτι δεν κάνει καλά, κινδύνευε ο γιατρός. Ναι. Ναι. Επομένως, γιατί έχουν συμβεί και τέτοια. Ναι. Μην βουτήξει κανένα γιατρό από το λαιμό, δηλαδή. Τι τις κάνεις. Ναι. Οπότε το να μπει ένας πατέρας μέσα, ένας σύζυγος μέσα στον τοκετό, είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι η καλή πλευρά και όταν όλα δουλεύουν καλά. Εάν δεν πάει κάτι καλά. Και υπάρξει κάποιο κίνδυνο και αυτά, τότε τα πράγματα είναι ευαίσθητα. Και εκεί χρειάζεται μεγάλη ψυχραιμία. Ή να βγεις διακριτικά. Ναι, να αρχίσει να σου πει και να αποχωρήσει. Εγώ, αν έμπαινα δηλαδή μέσα και συνέβαινε κάτι, δεν μπορούσα να έχω απόψη. Να λέω του γιατρού, πρόσεχε τι κάνει εδώ και δεν το κάνει καλά και αυτά και να ψαχθούμε εκεί μέσα. Λοιπόν, είναι λεπτά θέματα αυτά. Αυτά θέλει νυφάλιου ανθρώπου, ξέρει να μπουν, να το δουν και ψύχρεμου. Αλλιώ υπάρχει και η άλλη συμπεριφορά, η εναλλακτική αυτή που περιέγραψε ο κύριο στο βίντεο. Έτσι. Ξεγελά μόνο. Η φύση πρέπει να το κάνει μόνο τη αυτό. Ακριβώς. Εγώ δεν έχω καμία δουλειά. Ναι, ναι. Γιώργο Πασαλάκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε κοντά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σου ευχηθώ καλή επιτυχία στην περιοδία. Ευχαριστώ. Πρώτον, δεύτερον, καλό κουράγιο γιατί είναι βαρύ αυτό το περιοδία. Πολύ βαρύ, πολύ βαρύ. Πολύ βαρύ. Αλλά ελπίζω το Πάσχα να τελειώσουν όλα και να πάμε διακοπές το καλοκαίρι. Να είσαι καλά. Εμείς θα παραμείνουμε για λίγο στο θέατρο, για λίγο ακόμη στο θέατρο, δεκαετία του 60. Ρομαντικοί έρωτες και διαχρονική μουσική. Μια γυναίκα σύζυγος και μητέρα κάνει αναδρομή στο παρελθόν της. Είναι μια παθιασμένη γυναίκα. Αντιμετωπίζει την ζωή που έζησε με χιούμορ και νοσταλγία. Πάμε λοιπόν θέατρο. Μια γυναίκα, σύζυγος, μαμά και σε λίγο πεθερά. Σας καλεί να αναπολύσετε μαζί της τις όμορφες στιγμές της δεκαετίας του 60. Να θυμηθείτε περασμένους έρωτες ή αν θέλετε να στήσετε μαζί της το παζλ της ζωής σας. Ο λόγος για την παράσταση «Μια παθιασμένη γυναίκα» στο Θέατρο Γλώρια. Στον ελεύθερο χώρο είναι η πρώτη φορά που σκηνοθετώ και αυτό ήθελα να το κάνω, αυτό το έργο μου άρεσε για να πω και να εκφράσω την αγάπη μου προς τη γυναίκα, γιατί είναι ένα έργο, θα έλεγα, γυναικείο που αφορά και εμάς τους άντρες. Αστείο έργο. Αλλά όπως όλα τα μεγάλα έργα, έχει όλες τις πτυχές. Έχει και τη δραματική στιγμή και, και τη χαρούμενη. Βασικά είναι μία κομμωδία. Το που την ξέρεις κατά καλά. 1,5 χρόνο είμαστε μαζί. Δεν αραβωνιαστείτε πρώτα. Οι άνθρωποι αραβωνιάζονται. Ακόμα και ο ξαδερφός ο Γκράχαμ αραβωνιάστηκε. Αραβωνιάστηκε στα 19 του μαμά. Τώρα είναι παντρεμένος με δυο παιδιά και ας είναι και μικρότερος. Τέλος πάντων, εκείνος είναι άλλο. Με τόσα κουσούρια, τραυλός, αλήθωρος. Πάει καλά που βρέθηκε και η γυναίκα με τον Μπάρι. Μα στο στοίχημα πως θα του πήρε 2 ώρες να της κάνει πρόταση. Άσε μπορεί να κοίταγε τη φιλενάδα της από δίπλα. Μαμά! Τον είχα διαβάσει τη μάμα πρώτη φορά το έργο
Και αυτό μου είχε κάνει πολύ καλή εντύπωση και ασχοληθήκαμε περισσότερο ήταν το γεγονός ότι είναι μια ιστορία που αγγίζει πολύ τον κόσμο. Καθένας στο σημείο που βρίσκεται και από το μέρος που βλέπει τα πράγματα παίρνει κάποια που είναι πολύ χρήσιμα για τη ζωή του γενικά. Πρέπει να πάρει ο διάολος! Είμαστε μας! Συγγνώμη, αλλά είμαι λίγο εκνευρισμένο σήμερα. Δικαιολογημένα, δεν νομίζεις? Είναι η πιο σημαντική μέρα της ζωής μου σήμερα. Η μέρα που περίμενα 1,5 χρόνο τώρα και θέλω όλα να πάνε καλά. Αυτό είναι όλο. Και μην μου υπάρχει σήμερα τη φωνή. Συγγνώμη και γι' αυτό. Αλήθεια σου λέω. Όμως πάμε κάτω, μάνα. Σε παρακαλώ. Μαμά. Σε παρακαλώ. Για χάρη μου. Το έργο γενικά έχει να κάνει με... ας το πούμε, με τα χαμένα χρόνια και τις φαντασιώσεις μιας όρημης σύγχρονης γυναίκας που έχει τον άντρα της, το παιδί της, τον κοινωνικό της περίγυρο κτλ. Αλλά αυτή στο παρελθόν έχει ζήσει και κάποιες κρυφές αλλά έντονες στιγμές. Αυτές τις στιγμές ήταν πολύ από το παρελθόν της. Κοίτα, κοίτα! Κι εγώ αναρωτιόμουν, το είχα βάλει. Ήταν το αγαπημένο. Θα συνδεθούμε με την οικία της κυρίας Διαβάτη και του κύριου Τσακυρούλου. Θα τους δούμε αμέσως. Καλημέρα. Καλή σας μέρα. Γεια σας. Καλή Κυριακή. Επίσης. Κυρία Διαβάτη, περαστικά, διότι έμαθα ότι αντιμετωπίζετε έτσι ένα μικρό πρόβλημα. Μόλις έβγαλα το κολάρο για να μην είμαι και έτσι. Το φοράω όλη μέρα και το βγάζω το βράδυ για την παράσταση. Αναρωτιέμαι, ναι, είναι δύσκολα πράγματα έτσι. Αναρωτιέμαι πώς τα καταφέρνετε και πόσο επικίνδυνο είναι αυτό για την. Είναι επικίνδυνο. Mm. Κανονικά θα έπρεπε να είμαι εξαπλωμένη για να μέχρι να μου περάσει. Αλλά ο ηθοποιός μόνο πεθαμένος δεν πάει στην παράσταση. Ναι. Φαντάζομαι ότι και ο κύριος Τσαχυρόντος σας προσέχει, δεόντως. Έτσι δεν είναι? Δυστυχώς δεν την πρόσεξε όταν τη σκηνοθετούσα και γι' αυτό έπαθε αυτά που έπαθε. Λοιπόν, δεκαετία του 60, έτσι. Άλλη εποχή, εντελώς διαφορετική με αυτή που ζούμε. Οι αναπολύσεις και τα πάθη μιας γυναίκας, πόσο μπορεί να διαφέρουν από τότε σήμερα? Τότε τα πάθη εκδηλωνόντουσαν. Mm-hmm. Τώρα τα καταπιέζουμε, τα κρύβουμε. Θα περίμενε κανείς να συμβαίνει το ακριβώς αντίστροφο. Ναι, ενώ... Δεν είναι τότε να εκδηλώνονται, τώρα να τα καταπιέζουμε. Κανονικά, εκείνη ήταν μια εποχή που υπήρχε το απαγορευμένο, η αξιοπρέπεια, η ντροπή, που τώρα νομίζω έχουν λείψει όλα αυτά τα συναισθήματα. Mm-hmm. Κι όμως τώρα καταπιέζονται, για άλλους λόγους. Mm-hmm. Τότε βρίσκαμε διεξόδους, ζήσαμε έντονα την εποχή μας. Mm-hmm. Και νομίζω ότι και οι σημερινοί νέοι, και αυτό είναι ότι στην παράστασή μας έρχονται πάρα πολύ νέα παιδιά. Δηλαδή, ναι. Βλέπουμε πολλούς φοιτητές. Ναι. Χθες ήταν γεμάτο παιδιά το θέατρο. Mm-hmm. Είχε πολύ λίγους μεγάλους. Τους αγγίζει πάρα πολύ το έργο, όπως τους αγγίζουν τόσα πράγματα από εκείνη την εποχή, η μουσική. Οι χωροί, νομίζω ότι τα ρούχα, τα φουρό που φοράγαμε εμείς. Ακριβώς γιατί δεν την έζησαν αυτή την εποχή και θέλουν να δουν πώς είναι ή γιατί δεν τους αρέσει η εποχή που ζούμε σήμερα. Γιατί λέει έχουν χαθεί όλα αυτά που περιγράψατε. Θα έπρεπε να ρωτήσουμε ένα νέο πάνω σε αυτό, να μην το πούμε εμείς. Τι εισπράττουν από αυτό, κύριε Σακυρόλου? Εγώ πιστεύω ότι από ό,τι μου είπε, ναι, και κάποιος θεατής, μια κοπέλα συγκεκριμένα, μου είπε: «Κύριε Τσακύρου, σας ευχαριστώ, με κάνατε να ταξιδέψω». Ναι. Αυτό δείχνει ότι μεταφέρθηκε σε έναν άλλο χρόνο, που αυτό μπορεί να είναι και παρελθόν, μπορεί να είναι και στο μέλλον. Mm-hmm. Σημασία έχει ότι το έργο αυτό είναι σύγχρονο, γίνεται το 1999. Το 1999 και πολύ περισσότερο το 2000 και από εκεί και πέρα θα έχουμε ανάγκη όχι για να παρεθοντολογήσουμε αλλά για να αισθανθούμε σαν άνθρωποι τις σχέσεις μας και αυτό θίγει το έργο, αυτά τα οποία συμβαίνουν γίνονται μέσα σε μια οικογένεια που πρόκειται να παντρευτεί ο γιος και που η μητέρα ξαφνικά χάνοντας αυτό το στήριγμα το συναισθηματικό την ημέρα που παντρεύεται ακριβώς έτσι. Πάει, ναι, και κλείνεται σε ένα πατάρι. Σε μια σοφίτα. Σε μια σοφίτα. Εκεί υφίσταται όλη αυτή την συναισθηματική, ακριβώς, κρίση ουσιαστικά. Υπάρχει μια κρίση, μια συναισθηματική όμως κρίση. Ναι. Ξέρετε, και είναι αυτό το οποίο προσπαθεί ο σύγχρονος θεατής να βιώσει.
να αισθάνεται. Ξέρετε, η καθημερινότητα και ο τρόπος που ζούμε μας έχουμε εγκαταλείψει το να αισθανόμαστε, αυτό που συμβαίνει στο διπλανό μας, mm-hmm. αυτό που συμβαίνει πολλές φορές και σε εμάς τους ίδιους. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό λέω και με, κατά πόσο έχουμε καιρό στην πολύ πολύ συμπιεσμένη καθημερινότητα σήμερα αυτό να έχουμε τέτοιου είδους συναισθηματικές κρίσεις ή να αναπονούμε πάθη που υπάρχουν ενδεχομένως καταπιεσμένα μέσα μας. Αυτή την αποστολή έχει όμως και το θέατρο. Στο θέατρο δεν πηγαίνεις για να διασκεδάσεις, mm-hmm. πηγαίνεις για να αισθανθείς. Mm-hmm. Και αυτό έχει σημασία. Δηλαδή μέσα από τα πάθη κάποιου άλλου ανθρώπου να δεις και τα δικά σου προβλήματα, να δεις και τα δικά σου πάθη. Mm-hmm. Και έτσι να νιώσεις ωραία. Θα έλεγα κατά κάποιον τρόπο να λυτρωθείς. Διασκεδάζοντας βέβαια. Διασκεδάζοντας. Mm-hmm. Το έργο μας είναι μια κωμωδία, μια ευχάριστη κωμωδία, ένα πολύ ωραίο ταξίδι. Mm-hmm. Το θέμα ότι αναφέρεται στην εποχή 60-70, αυτό είναι ένα παρελθόν της ηρωίδας που τρέχει, ανατρέχει εκεί, γιατί μέσα από εκεί είχε γνωρίσει τον πρώτο της έρωτα. Mm-hmm. Είναι σημαντικό αυτό για τον άνθρωπο και ιδιαίτερα για μια γυναίκα που λειτουργεί άμεσα και συναισθηματικά, και αυτό είναι μένα που μου άρεσε στο έργο, ότι έχει έναν βαθύτατο συναισθηματισμό, και που τίποτα δεν κάνει πλάκα, θα έλεγα, γιατί ξέρετε, εμείς οι Έλληνες γελάμε περισσότερο με την πλάκα. Εδώ πέρα είναι οι καταστάσεις τέτοιες οι οποίες βιώνει η ηρωίδα, η οποία είναι ανατρεπτικές. Και μόνο το θέμα ότι ξαφνικά μία μητέρα που την ημέρα που παντρεύει το γιο της πηγαίνει και κλείνεται και αρνείται να πάει στην εκκλησία και πηγαίνει και κλείνεται σε ένα πατάρι, αυτό νομίζω ότι από εκεί ξεκινάει και το κωμικό στοιχείο. Έχω την αίσθηση ότι όλες οι μαμάδες την ημέρα που παντρεύουν τον γιο τους. Έτσι δεν είναι? Θα ήθελα να πάρει ένα πατάρι. Θα ήθελα να κλειστούν σε ένα πατάρι, αν όχι να ξεμαλιάσουν την ύφη, έτσι σε μια κρίση της επικείμενης απώλειας. Αυτή κάτι παραπάνω, γιατί δεν βρίσκει ανταπόκριση από κανέναν, ναι. Και έχει κολλήσει σε έναν έρωτα παλιό. Ναι. Και έχει αρπαχτεί πάνω από αυτό το παιδί. Βέβαια, αυτή mm-hmm. η γυναίκα έχει και ένα μυστικό, το οποίο δεν θα σας το αποκαλύψουμε. Mm-hmm. Όποιος έρθει στο θέατρο θα το δει. Λοιπόν, πόσα χρόνια πορείας κοινής, θεατρικής? Θα έλεγα όχι πάρα πολύ. Τα τελευταία 6-7 χρόνια. Γι' αυτό και αρνούμε ότι έχουμε κάνει ένα οικογενειακό θίασο. Ναι. Βρισκόμαστε κάτω από, θα έλεγα, από κάποιες αναγκαιότητες, το ότι η Χρυσούλα μπορεί να παίξει αυτόν τον ρόλο και δεν θα σκεφτόμουν καμιά Ελληνίδα ηθοποιό ή και εγώ να παίξω κάποιο ρόλο. Mm-hmm. Αν τα πράγματα ερχόντουσαν διαφορετικά, αν κάποια επιλογή μας ήταν άλλη, θα είχαμε και δεν θα ήταν η Χρυσούλα ή δεν θα ήμουν εγώ. Αλλά ρωτιέμαι γιατί κάνετε τη διευκρίνηση, γιατί αυτό θα μπορούσε να είναι έντονη επίκριση, ότι κάποιοι οι οποίοι ζουν μαζί, είναι οικογένεια, και οι δύο είναι στο χώρο του θεάτρου, γιατί δεν πρέπει να κάνουν οικογενειακό θίασο? Όχι, εγώ δεν το κρίνω, μιλάω για μας. Άλλωστε, στα πάνω από 35 χρόνια θεατρικής πορείας, τα τελευταία χρόνια βρισκόμαστε μαζί με τη Χρυσούλα. Ο καθένας διάλεξε έναν τελείως διαφορετικό δρόμο στο χώρο του θεάτρου και συμπτωματικά και κάτω από... κάποιοι άλλοι μας επέλεξαν να είμαστε μαζί. Δεν το θελήσαμε εμείς οι ίδιοι. Και τώρα κάποια παραγωγός είπε, σας θέλω και τους δύο. Μα εγώ δεν θέλω να είμαι. Τι να κάνουμε? Εγώ νομίζω πάντως ότι είναι η τελευταία μου συνεργασία με τον αυτό θα ήθελα να πω. Γιατί, ότι είναι... γιατί αλήθεια? Και για να μην πω ότι μήπως είναι και η τελευταία μου παρουσία στο θέατρο. Γι' αυτό λοιπόν να σπεύσουν οι θεατές. Το λέω με κάθε συνέστηση των ευθυνών που λένε. Γιατί, κυρία Διάβα? Γιατί με έχει κουράσει το θέατρο έτσι όπως γίνεται στον τόπο μας. Ναι. Τι είναι αυτό που σας έχει κουράσει ακριβώς? Είναι πολλά. Χρειαζόμαστε μια συζήτηση ειδικά πάνω σε αυτό το θέμα. Αφήστε, όταν φύγω θα τα πω όλα. Mm-hmm. Τι να σας πω, αυτοί που γνωρίζουν μπορούν να με καταλάβουν. Είναι mm-hmm. πολύ δύσκολο για ένα καλλιτέχνη να επιβιώσει μέσα σε χώρους κυκλωμάτων, παρέας. Είναι πολλά και εκεί που οδηγούν τον κόσμο. Υπάρχουν τόσο έντονα αυτά τα φαινόμενα στον χώρο? Ναι, δεν έχω παράπονο βέβαια. Εμείς πολύ καλά και δόξα τω Θεώ, δηλαδή τόσα πράγματα που έχουμε πετύχει
Μπράβο, είμαι πολύ ευχαριστημένη και πολύ γεμάτη θα φύγω από αυτή τη δουλειά. Ναι. Αλλά κουράστηκα. Φαντάζομαι όμως ότι πάντοτε μπαίνουν τα πράγματα σε μια μπαλάντζα, έτσι δεν είναι, και λέει κανείς τι προτιμώ, έστω και να έχω τεράστια παράπονα ή τεράστιες πικρίες ή να μείνω εκεί που επέλεξα. Ούτε πικρίες ούτε παράπονα, προσέξτε με, δε, ούτε πικρίες ούτε παράπονα, κούραση. Αλλά κουράστηκα, κούραση. Εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένη. Mm-hmm. Και γι' αυτό και προσπαθώ και εγώ και ο Νικήτας και όπως είπατε που είμαστε μαζί, ναι, μας οδηγήσανε, γιατί ούτε οι προτάσεις είναι έτσι που θα μπορούσα να πάω εγώ κάπου αλλού να παίξω, δεν είχα κάτι που να με συγκινήσει και να με... γιατί έχω καλομάθει τώρα τελευταία και όλες τις πολύ καλές δουλειές. Γιατί η αλήθεια είναι ότι, όχι για την Νικήτας, αλλά νομίζω ότι το ξέρουν και όσοι μας παρακολουθούν τις δουλειές που, ναι, κάνουμε, ότι οι δουλειές μας έχουν ένα επίπεδο, ότι είναι πολύ ωραίες και έχω καλομάθει. Δεν θα μπορούσα να πάω να κάνω κάτι τώρα έτσι πολύ δεύτερο. Mm-hmm. Και έτσι αναγκαστικά είμαι μαζί με τον Νικήτα, που είναι πολύ, πολύ κουραστικό και πολύ καταπιεστικό. Σας καταπιέζει. Ως σκηνοθέτη σας καταπιέζει. Κοιτάξτε να δείτε, για τον άνθρωπό σου πάντα θες το καλύτερο. Mm-hmm. Είσαι πολύ, είσαι αυστηρότερος κριτής. Έτσι ακριβώς. Στον δικό σου άνθρωπο, ναι, ναι, έτσι. Ναι. Και... άλλωστε είναι η πρώτη φορά που τη σκηνοθέτησα. Δεν έχω ξανά σκηνοθετήσει. Mm-hmm. Κατά καιρούς έρχονται αξιόλογοι σκηνοθέτες και φτιάχνουν τα έργα μας. Ναι. Και περνάμε και καλά. Λοιπόν, θα το ξανακάνατε όμως. Πω... αν δεν αποφάσιζε να αποχωρήσει, θα το ξανακάνατε. Και αν, του χρόνου, ναι, ας πούμε. Αν μου άρεσε κάτι, ναι, θα ήθελα να το κάνω. Mm-hmm. Όπως μου άρεσε αυτό το έργο. Πάντως, mm-hmm, αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι η Χρυσούλα η Διαβάτη σε αυτό το έργο, ειδικά που είναι όλο επάνω της, δίνει το καλύτερο της σε αυτό. Πιστεύω ότι ο θεατής θα δει ένα πολυτάλαντο στοιχείο όπως είναι η Χρυσούλα να δίνει όλη την γκάμα του ταλέντου της με αφορμή αυτό το ρόλο, να τραγουδάει, να χορεύει και να παίζει πάρα πολύ ωραία. Νομίζω ότι είναι ούτως μια άλλος, πολύ καλή ευκαιρία ούτως για αυτούς που και η κυρία την αγαπάνε Διαβάτη, από τα σίριαλς, από... ούτως ή άλλως και η κυρία Διαβάτη και εσείς είστε από τους αγαπημένους όλων μας. Να είστε πολύ καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ εγώ, και εμείς σας ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Να έχετε καλή ευτυχία στο έργο. Και κυρία Διαβάτη, δεν ξέρω, φαντάζομαι ότι πολλοί θα θέλουν να το ξανασκεφτείτε, αν τελικά το έχετε αποφασίσει. Νομίζω ότι το έχω αποφασίσει. Να είστε καλά, καλή Κυριακή. Ευχαριστώ πολύ. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και εμείς επιστρέφουμε με εντελώς διαφορετικό θέμα.